Η στατιστική απεικόνηση της ανεργίας που σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ για τον Οκτώβριο του 2019 υποχώρησε στο 16,6% σχεδόν δύο ποσοστίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018 δεν σημαίνει τίποτα για το εργατικό κέντρο του Βόλου που υπολογίζει τα πραγματικά ποσοστά της ανεργίας στον νομό Μαγνησίας κοντά στο 30%. Ο νομό μα είναι ένα από του βαρύτατα πληγέντε νομού σε σχέση με την ανεργία. Και όταν τα ποσοστά είχαν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, είχαμε φτάσει σχεδόν σε ποσοστό τη τάξη του 45 με 50%. Και όταν έχουμε αυτή τη στιγμή μια μικρή εικόνα η οποία λέει ότι το ποσοστό του 45 με 50% έχει έρθει γύρω στο 40 με 42, καταλαβαίνετε ότι είναι θετικά βήματα. Και όλοι μα το αναγνωρίζουμε αυτό. Εκείνο το οποίο όμω δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνθήκε εργασία οι οποίε είναι είτε trafficking είτε bullying σε συναδέλφων μα, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι πραγματικά δεν θέλουν να αφήσουν το χώρο εργασία για όλου μα να είναι σωστό. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν η Ελστά υπολογίζει τα ποσοστά των ανέργων, θεωρεί ότι ακόμη και αυτοί που απασχολούνται μία και δύο φορέ την εβδομάδα είναι εργαζόμενοι σε βάση ζωστή αν το δούμε, είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το ποσοστό και λιγάκι επηρεάζει. Εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι και θέλουμε τα στοιχεία τα οποία θα δίδονται στη δημοσιότητα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να είναι στοιχεία που θα φορούν συναδέλφους μας οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη απασχόληση. Για τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Βόλου, το σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά εργασία που διαστρεβλώνει την τελική εικόνα τη ανεργία είναι η αδήλωτη, η απλήρωτη και η αμοιβόμενη με εξευτελιστικέ αποδοχέ εργασία. Επίση, τα φαινόμενα τράφικινγκ και μπούλινγκ στου χώρου δουλειά αποτελούν ανοιχτέ πληγέ στο εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στον ιδιωτικό τομέα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Υπάρχουν συνθήκε, στι οποίε υπάρχει ο εκφοβισμό αρκετών συναδέλφων. Εμεί δεν θέλουμε να περάσουν αυτέ τι συνθήκε, γιατί αυτέ οι συνθήκε είναι όλα αυτά τα οποία σα είπα και πριν και δημιουργούνται. Τα θέματα του τράφικινγκ και τα θέματα του μπούλινγκ όλων των συναδέλφων. Εμεί θέλουμε να υπάρχουν σωστέ συνθήκε εργασία και το δικαιούμαστε άλλωστε, γιατί μέσα σε 11 χρόνια, σε 10 ολόκληρα χρόνια που περάσανε μέσω του μνημονίου, είχαμε πληγεί αρκετά και θα είναι πάρα πολύ άσχημο να πληγούμε ακόμα περισσότερο γι' αυτό. Και είμαστε αποφασισμένοι και διατεθειμένοι να μην αφήσουμε να περάσει καμία τέτοια πράξη. Ζητάμε από όλου του συναδέλφου μα να είναι κοντά μα, να μα ενημερώνουν για οτιδήποτε συμβαίνει για να μπορούμε κι εμεί να αντιδράσουμε και ταυτόχρονα, ερχόμενοι σε επαφή με του άλλου φορεί, είτε με την επιθεώρηση εργασία, είτε με το ΙΚΑ, είτε με οποιονδήποτε άλλον φορέα, θα μπορέσουμε να πάμε δίπλα του να του βοηθήσουμε.